Σήμερα είναι μια ειδική συνεδρίαση και θα μιλήσουμε για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2012. Καλευρίσκω την η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Ορκωτός Λογιστής και ο κ. Μανούκας, ο λογιστής που έχει κάνει τις καταστάσεις. Να τους καλωσορίσω. Και ο κ. Ενής. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση έπρεπε να είχε γίνει το αργότερο τον Νοέμβριο του 2013 σύμφωνα με την νομοθεσία. Καθυστέρησε 2 χρόνια και δεν θεωρώ επαρκής τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Χατζής ότι καθυστέρησαν οι προμηθευτές. Κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει και θα ήθελα να τον ακούσω. Για ποιο λόγο άρχισε για 2 χρόνια η συζήτηση πάνω στον απολογισμό του 2012. Εγώ δεν ήμουν παρόν τότε, για να ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αρκετοί που τότε ήταν παρόντες από τον συνδυασμό μας. Και ο κ. Κορδόνης θα σας πει μερικά πράγματα μετά. Πιο λεπτομεριακά, αλλά θεωρώ ότι το να τηρούμε τις προθεσμίες και να συζητάμε έγκαιρα τους απολογισμούς είναι πολύ σημαντικό. Και θα περιμένω να δω και τον απολογισμό του 2013 και του 2014, γιατί όπου να είναι τον επόμενο μήνα πρέπει να συζητήσουμε και αυτούς τους δύο. Αν θέλουμε να είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Μια άλλη παρατήρηση που έκανα είναι ότι στην έκθεση του Ορκωτού δεν υπάρχει η έκφραση γνώμης. Συνηθίζεται σε όλες τις εκθέσεις των Ορκωτών λογιστών να υπάρχει η έκφραση γνώμης με επιφύλαξη ή όχι και να μην είναι μόνο στη σελίδα του ισολογισμού όπου υπάρχει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό, αν είναι από παράληψη ή έγινε συνειδητά και περιλαμβάνεται μόνο στο φύλλο του ισολογισμού. Θεωρώ μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη παράληψη το ότι δεν υπάρχουν επιστολές των νομικών. Σε όλες τις συζητήσεις, σε όλες τις εκθέσεις των Ορκωτών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία να ξέρουμε από αγωγές που έχουν γίνει από ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν χρήματα από το Δήμο, στην προκειμένη περίπτωση, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους και σε ποιο ύψος φτάνουν. Είχαμε συζητήσει στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2015 και είχα αναφέρει εκεί, αν θυμάστε, 3 και μόνο περιπτώσεις που πλησίαζαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. 3 αγωγές που έχουν γίνει, μία από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Μουρούτσο, για έργα στον Δήμο Σαλονικού τον παλιό, μία από την κ. Μάρτη, την υποψήφια του συνδυασμού σας, μία άλλη αγωγή από την κ. Τσότου, που είναι μεγάλη στο σχέδιο του Αγίου Γεωργίου. Οι 3 και μόνο αυτές περιπτώσεις συνοψίζουν απαιτήσεις στο Δήμο γύρω 100.000 ευρώ κοντά στο εκατομμύριο. Θέλουμε να ξέρουμε κι εμείς, αλλά και εσείς που θα ψηφίσετε, ποιες είναι οι εκκρεμείς απαιτήσεις στο Δήμο.